Από τα προβλήματα στη Θησέ και στην αυταπάρνηση, ο σημερινός πρώτος τελικός πρέπει να ήταν αυτό το πράγμα από τις παιχτριές σου. Αυτό ακριβώς ήταν. Ήταν κατάθεση ψυχής για τους αθλητές. Σε αυτές ανήκει το κομμάτι της νίκης. Μπορώ να πω ότι ήταν μια έκπληξη για μένα ο τρόπος που αγωνιστήκαμε σήμερα. Αλλά νομίζω ότι τα προβλήματα τις κάνανε λίγο πιο σκληρές. Υπάρχει μια παροιμία που την είχα ακούσει πολύ μικρός και μου τη μείνει. Λέει το ατσάλιος το χτυπάς σου το πιο σκληρό γίνεται. Μακάρι να ισχύει και η δική μας. Ήταν ένα κοουτσάρισμα, ήταν και ένα έξυπνο παιχνίδι εκτός των άλλων. Δηλαδή η ομάδα δεν έπαιξε μόνο με θυσία, αυταπάνηση και τέτοια, έπαιξε και έξυπνα. Δηλαδή μερικές έβαλες και τη Μαρία στη θέση της, την Παλωμενάκη στη θέση του Νταριστού. Έκανες διάφορα συστήματα. Φαντάζομαι μόνο στην προπόνηση θα έχεις δοκιμάσει. Πρέπει να κάνουμε, να βρίσκουμε πράγματα τα οποία θα μας κρατήσουν μέσα στο παιχνίδι. Είπαμε, δεν έχουμε τόσο μεγάλο ρόστερ. Έχουμε αθλήτρες οι οποίες έχουν κάνει αρκετές προπονήσεις. Όταν παίζει μια ομάδα αντιβουλιαγμένη που μπορεί να ξεκουράζει παίχτες μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού, κάνουμε και κάποια πράγματα τα οποία είναι και πιο έξω από τα συνηθισμένα. Καμιά φορά πιάνουν, καμιά φορά όμως δεν πιάνουν. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τα προσπαθήσουμε. Ψυχολογικά υπάρχει κάποιο πλεονέκτημα πέρα από το 0-1 όπως ακούγεται. Δηλαδή είναι πιο κοντά ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Μία ανοίγει πιο κοντά. Μόνο μία, έτσι. Θα είναι και τα επόμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι το δεύτερο παιχνίδι είναι πολύ πιο δύσκολο για μας. Και από άποψη κούρασης και από άποψη ψυχολογίας. Γιατί τώρα το άγχος περνάει σε εμάς. Οι βουλιαγμένοι θα τα παίξουν όλα για όλα, δεν έχει να χάσει κάτι. Εντάξει, εγώ είμαι ευχαριστημένος από τα κόρτια από τον τρόπο που παίξαν. Τώρα χάσουμε, κερδίσουμε δεν λέει κάτι. Αυτά που έχουμε περάσει αυτόν τον χρόνο μας έχουν κάνει να είμαστε λίγο απαθείς και λίγο ομοί, έτσι να το πω. Αλλά βλέποντας τα παιδιά του Βόλεϊ, νομίζω ότι όλοι λίγο πήραμε μια γεύση τι μπορεί να κάνει μια ομάδα όταν στα αλήθεια θέλει να κερδίσει. Παρεμπιπτόντως να τους δώσω συγχαρητήρια και ειδικά στον προπονητή τους. Σας ευχαριστώ πολύ.